Για αυξήσεις χωρίς προηγούμενο στο φρέσκο γάλα κάνουν λόγο στελέχη της βιομηχανίας Γάλακτος. Η μείωση της παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες και ενέργεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οδηγούν, λένε τα στελέχη της αγοράς, σε αύξηση της τιμής του φρέσκου γάλακτος που θα φτάσει ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Όσο πάει και ανεβαίνει. Κάθε μέρα ανεβαίνει. Έρχεσαι τη μία, το βρίσκεις σε 1,50, την άλλη μέρα το βρίσκεις σε 1,70. Ανεξέλεκτες. Η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί αυτές τις ελλείψεις. Η τιμή για ένα λίτρο φρέσκο γάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο έφτανε το 1 ευρώ και 25 λεπτά. Αυτές τις ημέρες στα ράφια των σούπερ μάρκετ η τιμή είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, αυξημένη κατά 28%. Την ίδια ώρα η τιμή παραγωγού ένα λίτρο έχει σκαρφαλώσει από τα 38 λεπτά το λίτρο τον προηγούμενο Αύγουστο στα 49 λεπτά πριν από ένα μήνα. Σίγουρα πάμε σε αυξήσεις τιμών στον οπό γάλα που παράγουν οι αγελαδοτρόφοι ως πρώτη ύλη. Αν θα φτάσει στα ράφια στη τιμή των 2 ευρώ, αυτό δεν ξέρω ειλικρινά να το εκτιμήσω. Πάντως σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις πριν το τέλος της χρονιάς. Οι ελλείψεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε γαλακτοκομικά που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα οφείλονται κυρίως στην μείωση της παραγωγής. Στη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους παράχθηκαν 10.000 λιγότεροι τόνοι αγελαδινού γάλακτος. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ευρώπη. Υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια γιατί έβρισκαν φθηνό γάλα από το εξωτερικό οι γαλακτοβιομηχανίες και έτσι υπήρχε και πληθώρα προϊόντων σε πολύ καλή τιμή για τον καταναλωτή. Η αύξηση της τιμής του πρόβειου γάλακτος φέρνει νέες αυξήσεις και στην φέτα, η τιμή της οποίας ήδη βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ζήτηση από τους καταναλωτές. Η ζήτηση είχε αποσυμπιεστεί αλλά παραμένει υψηλή. Προβλέπουμε αύξηση της τιμής στη φέτα από Σεπτέμβριο 15 με 20%. Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν πως η ισχνή αποκλιμάκωση των τιμών στα σιτηρά που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες δεν αρκεί για να ανακόψει την ανωδική πορεία στην τιμή των γαλακτοκομικών.